διχασμός των ανθρώπων σε αριστερούς και δεξιούς είναι η μεγαλύτερη παγίδα που έχει στηθεί κατά της ανθρωπότητος. Είναι η σατανικότερη εφαρμογή του γνωστού ρωμαϊκού δόγματος «διέρη και βασίλευε». Δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει αριστερά. Μόνο τα κόκαλα υπάρχουν, των Ελλήνων τα ιερά. Ο ορισμός του τελείου πολιτεύματος. Τέλειον πολίτευμα είναι εκείνον το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέγουν μέσω δημοκρατικώς εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, τους εκάστοτε κυβερνήτες τους, μεταξύ αντικειμενικώς αρίστων συμπολιτών τους και εκ παραλλήλου να τους ελέγχουν κοινοβουλευτικώς καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους και να τους αντικαθιστούν αμέσως, εάν τυχόν, διαπιστώνουν ότι εκτελούν πλημελώς τα καθήκοντά τους. Έμπρακτος εφαρμογή. Το παροιμήν ισχύον πολίτευμα της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως τέλειον πολίτευμα, χωρίς να χρειάζεται καμία απολύτως αλλαγή του, εάν υπάρχει ένα, τουλάχιστον πολιτικό κόμμα, με εξειδικευμένες καταστατικές διατάξεις, το οποίο θα λειτουργεί και θα διοικείται αποκλειστικά και μόνον με τους κανόνες της άμεσου δημοκρατίας. Και ο λαός θα του δώσει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ώστε να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση εκπροσώπων εξωκοινοβουλευτικών και αντικειμενικώς άριστων. Το αντικειμενικώς άριστον θα προκύπτει εκ κριτηρίων και εκ των προτέρων καθορισμένων. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Κατσιβαρδά. Χαίρετε, κύριε Καρελάκη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και από μένα. Κυρίες και κύριοι, όπως έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή μας, η ρωσο-ουκρανική σύραξη δεν αφορά μόνο τις άμεσα εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και ολόκληρο την ανθρωπότητα, διότι από πολύ νωρίς έχει εμπλακεί σε αυτή, εμέσως πριν σαφώς, και το ΝΑΤΟ, με το να εφοδιάζει συνεχώς την Ουκρανία με τελευταίας τεχνολογίας βαρύ οπλισμό, αλλά και με πολλές χιλιάδες εμπείρους μαχητές δίθεν εθελοντές, αλλά στην πραγματικότητα εγκληματίες μισθοφόρους, με το σκοπό να αγριώσουν τους Ρώσους από το Ντομπάς και την Κρυμαία, και ήδη έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα κατά του Ρωσικού στρατού και τον έχουν αναγκάσει να πιστοχωρήσει σε ορισμένα σημεία από ό,τι βλέπουμε. Αυτό όμως έχει εξαγριώσει τους Ρώσους και ιδίως τον Πούτιν, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανεχθεί να φύγουν τα ρωσικά στρατεύματα ιτημένα και κυνηγημένα από την Ουκρανία και να αφήσει εις το έλεος των Ουκρανών ναζιστών τους ρωσογενείς κατοίκους του Ντονμπάς, και γι' αυτό διέταξε μερική επιστράτευση και θα κλιμακώσει τον πόλεμο μέχρι να επιτύχει το σκοπό του, που είναι η απελευθέρωση του Ντονμπάς, και εν ανάγκη, και πάλι κατά τη γνώμη μου, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τελικά και περιορισμένης εμβελίας ατομικά όπλα για να τον επιτύχει. Οπότε οι ΝΑΤΟΙΚΙ ή θα αναγκαστούν να σταματήσουν τον περαιτέρω συμβατικό οπλισμό που στέλνουν στην Ουκρανία, ή θα τους εφοδιάσουν και αυτούς με ατομικά όπλα, κάτι που θα σημαίνει βέβαια την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Αυτό το ενδεχόμενο δεν το έχουν σκεφτεί καθόλου οι ηγέτες των ατοικών και γενικότερα των ευρωπαϊκών χωρών που τροφοδοτούν συνεχώς και αφιδώς τους Ουκρανούς με βαρύ οπλισμό που προξενεί πράγματι μεγάλες απώλειες στους Ρώσους, ή μήπως να τους ενδιαφέρει αν θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος, για να μην πούμε κιόλας ότι τον επιδιώκουν. Και αν συμβάνει αυτό το τελευταίο, είναι δυνατόν να πιστέψει ο έχων κοινών νους πολίτης ότι οι χρήσιμοι λήθοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, όπως θα τους αποκαλούσε ο Λένιν, θα προχωρήσουν στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα μόνο και μόνο για να χτυπήσουν τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας, όπως το λένε, και να εκδιώξουν τα στρατεύματά της από τον Ντομπάς, όπου έχουν πράγματι εισβάλει. Ή μήπως
όλοι αυτοί είναι αθύρματα και μαριονέτες στα χέρια των παγκοσμιοποιητών, οι οποίοι, όπως έχουν πει πολλές φορές, είναι οι ελάχιστοι κάτοχοι του παγκοσμίου πλούτου, περίπου 85%, και θέλουν πάση θυσία να επιβάλλουν την παγκόσμια κυβέρνησή τους και από ό,τι φαίνεται έχουν κάποιο λόγο να επίγονται πολύ. Όσοι πολίτες έχουν την πολιτική ωριμότητα να αντιληφθούν ότι όλοι αυτοί οι ανατετραετία πρόσκαιροι νοτοϊκοί ηγέτες δεν έχουν το στένος να διακινδυνεύσουν από μόνοι τους την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, προς χάρη της αδικουμένης Ουκρανίας, η οποία σημαντικόν δεν είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά άλλοι τους υποκινούν και είπαμε ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι, τότε εύκολα θα αντιληφθούν επίσης για ποιο λόγο κατά τους τελευταίους μήνες οι εν λόγω ηγετίσκοι έχουν αποφασίσει να επιβάλλουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες έχουν ήδη στραφεί και κατά των χωρών τους και τρέχουν και δεν φτάνουν για να λάβουν σπασματικά μέτρα για να μην ξεπαγιώσουν το χειμώνα οι πολίτες τους και να μην πεινάσουν οι φτωχότεροι, να μην υπολειτουργήσουν τα εργοστάσια τους λόγω λήψεως ενεργείας και αρχίσουν να απολύουν τους υπαλλήλους. Και έτσι θα δημιουργηθεί οπωσδήποτε μία οικονομική ύφεση αορίστου χρόνου διαρκείας και μεγέθους και πολλά άλλα δεινά που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι στο πετσί τους. Τα βλέπουμε. Αλλά από ό,τι εγώ τουλάχιστον έχω διαπιστώσει, ελάχιστοι Έλληνες πολίτες έχουν αντιληφθεί ποιοι πραγματικά ευθύνονται για όλα αυτά τα φοβερά που συμβαίνουν, καθώς επηρεασμένοι από την καταιγιστική καθημερινή προπαγάνδα των μέσων μαζικής εξαπατήσεως, τα αποδίδουν όλα στον κακόν εντός εισαγωγικών Πούτιν και όχι στον Αμερικανό δούλο Ζελένσκι, εγνώση του οποίου το ναζιστικό τάγμα του Αζόφ διέπρατε επί εξαετία γενοκτονία και εθνοκάθαρση στους ρωσογενείς κατοίκους του Ντομπάς και εξώθησε τους Ρώσους να εισβάλλουν ως ελευθερωτές. Και μάλιστα σήμερα στα νέα είδα τον Μπερλουσκόνη, ότι παραδέχτηκε ότι εξωθήθηκε. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Όχι, σήμερα, όχι. Ναι, σημερινό. Εξωθήθηκε ο Πούτιν. Δηλαδή αυτά που λέμε εμείς τόσο καιρό και ο Μπερλουσκόνη, ένας γνωστός Ιταλός βέβαια, ηγέτης, το είπε ευθέως. Ευτυχώς όμως που οι περισσότεροι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών εν αντιθέσει προς τους Έλληνες έχουν αντιληφθεί την πραγματικότητα και δεν είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν να υποβιβαστεί βάναυσα η εν γέννη διαβίωσής τους προς χάρη δήθεν της Ουκρανίας και έχουν αρχίσει να βγαίνουν στους δρόμους για να ανατρέψουν τις ξενόδουλες κυβερνήσεις τους οι οποίες με το πρόσχημα της αλληλεγγύης των Ουκρανικών λαών προωθούν τα σχέδια των παγκοσμιοποιητών και αργά ή γρήγορα θα τους ανατρέψουν. Αρκεί βέβαια να αντέξει και ο Πούτιν στην εσωτερική πίεση που του ασκείται από τις μεγάλες απώλειες που υφίσταται ο ρωσικός στρατός, από τα ανατοϊκά όπλα, μέσα στα οποία δυστυχώς, κύριε Κατσιβαρδά, υπάρχουν και ελληνικά και λυπούμε βαθύτατα γι' αυτό. Αυτές είναι οι απόψεις μου επί των φοβερών γεγονότων που συμβαίνουν διεθνώς και προαιωνίζουν την επέλευση ακόμη χειροτέρων έως και παγκοσμίου πολέμου. Και θα παραλύσω τον κύριο Κατσιβαρδά να εκφέρει και τις δικές του προκειμένου απόψεις. Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα είναι ότι εμείς από μία, εδώ ως εκπομπή, από μία σειρά αναλύσεων τις οποίες είχαμε κάνει, είχαμε προβλέψει στο βάθος του χρόνου κατ' επανάληψη την εξέλιξη αυτού, γι' αυτό είχαμε δώσει έμφαση. Όχι για το λόγο ότι
είμαστε προάγγελοι επών και έργων, δηλαδή κακών ειδήσεων, αλλά η εξέλιξη και η ερμηνεία των γεγονότων ήγαγαν τη σκέψη μας προς την κατεύθυνση αυτή. Τη στιγμή την οποία ο πόλεμος μένεται, εδώ έχουμε να κάνουμε αντικειμενικά με δύο φιλοσοφίες οι οποίες συγκρούονται. Από τη μία είναι η παγκοσμιοποίηση και η πολέμη της παγκοσμιοποίησης, διότι για να μην γελιόμαστε στην ουσία, η κατάσταση έχει, οι ιδεολογίες μάλλον έχουν εκλείψει. Δεν υπάρχουν οι παραδοσιακές ιδεολογίες όπως υπήρχαν. Αυτά είναι τώρα προσχήματα για να διατηρείται η διχοστασία στην κοινή γνώμη και να τους συντηρούν σε μια κατάσταση υβριδικής πολιτικής σκέψης. Αυτός είναι ο στόχος της ανύπαρκτης γραφειοκρατικής Ευρώπης, που όλα αυτά τα υπερεθνικά μορφώματα στην ουσία είναι άξονες και διαρθρωτικές δομές της παγκόσμιας τάξης. Άρα από τη μία πλευρά ουσιαστικά έχουμε τους παγκοσμιοποιητές με την γνωστή ισοπεδωτική ατζέντα και με μοναδικό πρόταγμα τον νέο φιλελευθερισμό, ο οποίος δηλαδή είναι σκλαβιά. Σκλαβιά διότι παραπέμπει, βεβαίως, διότι παραπέμπει και στον νέο. Ακριβώς. Ναι. Εδώ μιλάμε για φεουδαρχία, δεν μιλάμε για καπιταλισμό αυτή τη στιγμή. Μιλάμε στην προκειμένη περίπτωση για επαναφορά σε μεσαιωνικές καταστάσεις. Αυτό το βλέπουμε και στα οικονομικά συστήματα, το βλέπουμε και στο έλλειμμα της υφιστάμενης δημοκρατίας, στον ολοκληρωτισμό, στην ποινικοποίηση του φρονήματος και της ελευθέρας σκέψης, της αντίθετης σκέψης. Άρα μιλάμε για μία ολιγομελή ελίτ των παγκοσμιοποιητών, των νεοφεουδαρχών, οι οποίοι θέλουν να ιδρύσουν μία αυτοκρατορία υπό τον έλεγχό τους. Και για να το επιτύχουν αυτό, σαφώς πρέπει να ακροτηριάσουν την εθνική ιδιοπροσωπεία, την ταυτότητα, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την εκκλησία, τις ρίζες, να εκκριζώσουν επί χρόνια. Αυτοί οι σχεδιασμοί απορρέουν και από άλλες βίβλους, να το πω και έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι οργανωμένο και μεθοδευμένο. Έχουμε μια σύγκρουση τρόπων τεινά πολιτισμών και όλη αυτή η ατζέντα του εκμαυλισμού και της εξαχρίωσης των ηθών, της έλλειψης ιδεοδών στην κοινωνία, θέλει να οδηγήσει, θέλει να δημιουργήσει ανδράποδα, αθύρματα, ανθρώπους οι οποίοι θα άγονται και θα φέρονται χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τον πολιτισμό. Αυτός είναι ο στόχος. Το είδαμε και εδώ στην Ελλάδα, όπου όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δηλαδή και κάποιος άλλος ήταν στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη, το ίδιο θα έκανε, όπως συνέβη και με τα εμβόλια, όπου εξυπηρετούνται συμφέροντα και υπάρχει και ο διεθνής παράγοντας, όλα τα κόμματα απεμπολούν ακόμα και τη στοιχειώδη ρητορική χειραγωγήσεως της κοινής γνώμης για να ομονοήσουν, να ομογνωμονήσουν και να συγκαταθέσουν ουσιαστικά στην καταστροφή. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούν το κακό και επιδιώκουν το κακό και το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει στιγνά να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της θεσμικής ελίτ των παγκοσμιοποιητών, διότι η νεοφιλελεύθερη επιταγή αντιμετωπίζει τον πολίτη μόνο του ως ένα σκύβαλο, ένα σκουπίδι χωρίς αξία, το οποίο οφείλει να υπηρετήσει την ολότητα, η οποία ολότητα διέπεται από ένα αξιακό σύστημα το οποίο θεσπίζει αυτή η εντός αγωγικών θεοκρατική ελίτ. Αυτό το απόστημα, το οποίο όπως λέτε πολλά χρόνια, ιδίως η μετανεωτερική, η πραγματικότητα αυτή την οποία βιώνουμε, είναι τουλάχιστον 40 χρόνια γίνεται. Ας μην πάμε και παρακάτω. Άρα λοιπόν, ας μην πάμε. Και από την άλλη πλευρά είναι η Ρωσία, σωστά, η οποία αμφισβητεί την κατάσταση αυτή. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ο πόλεμος μένεται ήδη πέραν, δηλαδή εξηγείται μέχρι σήμερα και άρχεται από τα μέσα Φεβρουαρίου. Μιλάμε για 7 μήνες πόλεμο. Με νεκρούς εκατέρωθεν πολλές χιλιάδες. Επίσης πλήγμα στον πολιτισμό τον 21ο αιώνα. Άρα μιλάμε μήπως αυτή η ένταση, η σύγκρουση αποτελέσει τη θριαλίδα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, το οποίο θα αναφλέξει όλες τις υπόλοιπες χώρες αναπόφευκτα και δει μας, γιατί εμείς ουσιαστικά είμαστε ένα οργανικό εξάρτημα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης και εν γέννη της Δύσης, η οποία αναφανδών και εφθαρσός έχει ταχθεί και έχει δηλώσει απεριφράστος την αλληλεγγύη μονομερός προς την Ουκρανία. Επομένως,
το ερώτημα, δηλαδή το διακύβευμα εδώ είναι αν θα εμπλακούμε ως κόσμος και τη φύσανται αυτά τα οπλοστάσια σε έναν τρίτο παγκόσμιο. Ναι, όπως τα λέτε, και βλέπουμε να έχουν αντιστραφεί οι όροι. Παλαιότερα η Ρωσία και οι δορυφόροι της ήταν οι σκλάβοι και ο ελεύθερος κόσμος ήταν άλλοι και τώρα έχουν ανατραπεί ακριβώς. Αυτό είναι φοβερό δηλαδή. Ναι. Τώρα δηλαδή υποστηρίζω τον Πούτιν όχι γιατί έχω κάνει αδιατρό, αλλά γιατί όπως είπατε προηγουμένως υπηρετεί το καλό εν αντιθέσει προς τους άλλους που υπηρετούν το κακό. Αυτή είναι η διαφορά. Αν μεν αντιλαμβάνονται οι τηλεθεατές ποιος υπηρετεί το κακό και το καλό, έχουν λύσει το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται ούτε να λύσεις, ούτε να βγαίνει ο καθένας και να του λέει ό,τι θέλει. Συντάσσεστε με την άποψη ότι το ΝΑΤΟ και όλοι αυτοί οι σύμμαχοι, τέλος πάντων, οι επιθετικοί σύμμαχοι, γιατί είναι επιθετικό το να αντιπροσωπεύουν το κακό. Και από την άλλη πλευρά έτυχε, ας το πούμε έτσι, έτυχε, ο Πούτιν να υποστηρίζει, αναγκαζόμαστε να πούμε το καλό, αναγκαζόμαστε, όχι τι. Λοιπόν, αν όχι, και πάλι επαναλαμβάνω, το αντιλαμβάνονται αυτό, δεν χρειάζεται να ακούσουν από κανέναν ειδικό προς τα πού πάει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως. Απλώς το ζήτημα είναι ότι το εργαλείο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, διαμόρφωσης ουσιαστικά μιας αντίληψης, είναι τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και ο τύπος και τα μέσα πλέον κοινωνικής δικτυώσεως, τα οποία καλπάζουν. Η κοινή γνώμη διαπλάθεται κατά το δοκούν. Δεν υπάρχει, είναι ενερμάτη. Ιδίως τους επηρεάζει φοβερά. Απολύτως, φοβερά. Απολύτως. Στο εξωτερικό έχουν και λιγάκι μια πιο ήρεμη αντιμετώπιση. Και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους. Είναι ότι γίνεται. Ακριβώς. Και μάλιστα το τελευταίο που έγινε είναι ότι μάλλον θα επικρατήσει στην Ιταλία η απάρατη δεξιά. Ξέρετε. Αυτή που λέμε εμείς ότι κοιτάει τα συμφέροντα του καλού. Νομίζω στις εκλογές αυτές έτσι. Άρα βλέπετε ότι από την πλευρά της Ευρώπης οι λαοί δεν είναι τόσο πολιτικά ανώριμοι. Δεν είπαμε τη λέξη. Εδώ είμαστε ανώριμοι. Είμαστε αριστεροί ή δεξιοί. Τέρμα. Οι περισσότεροι τόσο πάντων. Ενώ στην Ευρώπη έχει αρχίσει να επικρατεί αυτός ο αέρας ότι πού πάμε, γιατί πάμε να βουλιάξουμε ενώ είμαστε μια χαρά. Να βουλιάξουμε, να καταστραφούμε, γιατί θέλουμε αλληλεγγύη. Δεν είναι λίγο και αλληλεγγύη στην Ουκρανία, που δεν είναι και σύμμαχος. Γιατί αν ήταν σύμμαχος, θα λέει ότι υπάρχουν τέλος πάντων συμφωνίες. Δεν μπορώ. Πάνω σε αυτό δηλαδή. Όχι, συμφωνώ απολύτως. Απλώς επιτρέψατε μου εδώ ένα κοινωνιολογικό έβριμα. Εδώ στην Ελλάδα το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Μπορεί κανείς να το διαπιστώσει αν σήμερα το 2022 περάσει από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Θα νομίσει ότι ο εχθρός είναι ένα μιλιταριστικό καθεστώς, ότι ζούμε διαρκούντος του ψυχρού πολέμου, μόνο ότι υπάρχει μια παραλλαγή αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Αλλά θέλω να πω ότι ο τρόπος του πολιτικού γίγνεση, η διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης φοιτητιώθεν, είναι παροχημένο, σκοπίμως παροχημένο. Τηρουμένων λοιπόν των αναλλαγιών, αν κάνουμε την αναγωγή στο σήμερα, υπάρχει η ψευδέσεις. Εδώ στην Ελλάδα η αριστερά, η εν γέννη αριστερά, δεν μιλάω κομματικά, είναι η Ιερά Αγελάδα. Είναι η αυθεντική αριστερά, η οποία δεν υπόκειται σε που κανείς δεν μας έχει πει τι ακριβώς κριτική είναι ο ορισμός της, ακριβώς, συναμικός, να το λέμε ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Είναι αριστερά, προοδευτική. Έτσι πράγμα. Δηλαδή είναι γελία πράγματα. Απλώς η αόριστη αυτή η ρητορική της αριστεράς και της προόδου, όλη αυτή η φλιναφηματολογία και πομφολιγοθυρία, μείζωνα έκφανση μιας προπαγάνδας, όλος αυτός απομένως ο συρφετός, αποβλέπει στο να χειραγωγεί στην κοινή γνώμη. Και θέλω να πω ότι ο τρόπος αυτός πολιτικής συνείδησης είναι παροχημένος και ανεδαφικός, έχει διαμορφώσει όμως το υπόστρωμα της συλλογικής πολιτικής συνείδησης, με αποτέλεσμα ο πολίτης να έχει περιέλθει, να έχει περιπέσει στην πλάνη ότι η αριστερά καταλαμβάνει την πρωτοκαθεδρία στην Επανάσταση. Όμως
αποδεδειγμένα η αριστερά είναι συστατικό στοιχείο του συστήματος. Και επειδή η αριστερά είναι δομικός πυρήνας του συστήματος. Είναι το δόρυ, από σε πύρωση αυτού, ακριβώς, αδειάζει το στοιχείο αυτού, είναι η διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, όπου συνετάγει με τη Γερμανία και την Αμερική ότι έκαναν οι προηγούμενοι και οι πηγαινόμενοι κοινήν. Θέλω να πω λοιπόν ότι τη στιγμή την οποία ο κόσμος δεν μπορεί να τερμηνεύσει επισκοπικά, αντιλαμβάνεται την πολιτική τρέχουσα επικαιρότητα κατατεμαχισμένη και κατακερματισμένη, δεν μπορεί να τη δει δηλαδή στο σύνολό της για να εξάγει γόνιμα συμπεράσματα, ευρήματα τα οποία θα αποτελέσουν εφαλτήριο να συγκροτηθεί η πολιτική της σκέψη. Παιδεία και εποπτεία. Ακριβώς. Άρα. Και έχουν αντίπαιδεία. Ακριβώς. Έχουν αντιπαιδεία με αποτέλεσμα εδώ και 50 χρόνια να παγιδεύονται και να αναμυρικάζουν αυτή τη συνθηματολογική ρητορική της αριστεράς και να επαναπαύονται στο ότι η αριστερά διασαλπίσει και σε ότι η αριστερά δώσει έναυσμα και κέλευσμα. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι τη στιγμή την οποία η αριστερά που έχει το συνδικαλισμό και την εμπειρία, την κουλτούρα ας πούμε των κινητοποίησεων και των συλλαλητήριων αντιδρά, λέει ο κόσμος, α ωραία είναι καλό. Όταν δεν αντιδράει η αριστερά, τι λέει ο κόσμος που έχει νοσηρά διαμορφωμένα αντανακλαστικά, καλά κάνει η αριστερά και δεν αντιδρά. Άρα, εφόσον δεν αντιδρά η αριστερά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό έγινε με την πανδημία. Αυτή είναι η κατάσταση. Τέτοια κοροϊδία όμως. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, την οσυρή συλλογιστική του ελλαδικού λαού. Την οσυρή συλλογιστική. Δηλαδή, έχουμε μια αριστερά η οποία είναι καπιταλιστική, έχουμε ένα κουκουέ το οποίο είναι καπιταλιστικό και υπάρχουν άνθρωποι που τις ψηφίζουν. Και κάνουν το συλλογισμό. Η αριστερά είναι επαναστάτρια, άρα αν δεν επαναστατεί η αριστερά σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το συλλογισμό κάνουν. Άρα έχουν εγκλωβίσει την πολιτική σκέψη και τους πολίτες, ελέγχοντας πλήρως οποιαδήποτε μορφή. Τέτοια ωραία τακτοποίηση δεν θα μπορούσε να την κάνει ούτε ο πιο σατανικός. Μιλάμε για προβατόσχημους θηλυκοποιημένες, οι οποίες υποδηγητούν δηλαδή ένα μανδύρι με πρόβατα. Εγώ τουλάχιστον, να επιτρέψτε μας, οι κομμουνιστές έχουν ιδεολογία συγκεκριμένη, εκείνο, εκείνο και εκείνο. Οι αριστεροί δεν σου λένε τίποτα. Πρόοδος. Τι πρόοδος. Εγώ να σας πω, ναι, θα σέβομαι την ιδεολογία των κομμουνιστών, σαν ιδεολογία. Ακόμη και ο Χριστός ήταν, ας πούμε, ο πρώτος κομμουνιστής, δώσε έτσι το ερμάτιο. Βέβαια, πολύ εκλακευμένο, αλλά να μην πάμε στα ιδιαίτερα, γενικά στην ιδεολογία. Εγώ τη σέβομαι, άλλο που δεν την ασπάζομαι. Άλλο. Αλλά όσοι άνθρωποι, κομμουνιστές, έχουν αυτή σαν ιδεολογία και χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι είναι ουτοπία, εγώ τους σέβομαι. Ναι, όχι. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να πούμε και το μόνο τελευταίο που έχω να πω είναι ότι όσοι υποστηρίζουν τους Ρώσους έχουν πει τώρα ότι παίρνουν και λεφτά. 10 εκατομμύρια λέει στέλνει ο Πούτιν για να. Μήπως νομίζουν ότι παίρνουμε και εμείς κανένα χιλιάρικο για. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, αυτά για σήμερα. Χαίρετε. Γεια σας και από μένα. Τρόπος εξουδετερώσεως του επικισμού της χώρας μας. Πρώτον, σφράγισμα των χερσαίων συνόρων μας με την Τουρκία δια της κατασκευής υψηλού τσιμεντανιού τείχους καθ' όλον το μήκος τους και αποτελεσματικότερα φύλαξη των θαλασσίων με τη χρησιμοποίηση και ηλεκτρονικών μέσων. Δεύτερον, κατάργηση όλων των ευρισκομένων στην ενδοχώρα hot spots και μεταφορά τους σε δύο τουλάχιστον ακατοίκητα νησιά, στο ένα εκ των οποίων θα φιλοξενούνται μόνο οικογένειες και γυναικόπαιδα προσφύγων μεταναστών και στο άλλο οι ενήλικοι άνδρες. Τρίτον, επιτάχυση της διαδικασίας του διαχωρισμού των πραγματικών προσφύγων οι οποίοι δικαιούνται παροχής ασύλου από τους απρόσκλητους μετανάστες οι οποίοι θα απελάβνονται αμέσως. Τέταρτον, κατάργηση όλων των ανθεληνικών νόμων δια των οποίων διευκολύνεται πάρα πολύ η ελληνοποίηση των αλλοδαπών και επαναφορά της πρώτου έτους 2010 ισχύουσης σχετικής νομοθεσίας. Τρόπος εξουδετερώσεως του τουρκικού στόλου. Πρώτον, άμεση κατασκευή 1000 μικρών διθεσίων τορπιλακάτων δυναμένων να φέρουν 2 τορπίλες σε κάστη. Οι λεπτομέρειες της κατασκευής τους περιγράφονται στο βιβλίο «Ανθρώπινες τορπίλες και ακατοίκητα νησιά» και η δαπάνη τους θα κοστίσει ο λιγότερον από την αγορά μισής γαλλικής φρεγάτας. Δεύτερον, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα ή προκατασκευασμένα κρυσφύγετα επινήσεων και βραχονισίδων πλησίων των τουρκικών παραλίων και ιδίως των τουρκικών λιμένων και θα παραμένουν εκεί σε διαρκή ετοιμότητα.
Τρίτον, μόλις τοποθετηθούν στα κρυσφύγετά τους, η χώρα μας θα ασκήσει το αναφέρετον κυριαρχικό δικαίωμα που έχει κάθε κράτος και θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και όποιο τουρκικών πλοίων εισέρχεται εντός αυτών ανεφαδίας, θα το βυθίζουν αμέσως. Το ηλεκτρονικό σχέδιο της μίνι τορπιλακάτου που βλέπετε στην οθόνη σας έχει μήκος 5 περίπου μέτρα και πλάτος 1 και έχει 2 ανεξάρτητες θέσεις οδηγήσεως. Το υλικό της κατασκευής του σκάφους θα είναι από ενισχυμένων πλαστικών θαλάσσης. Ολόκληρο το σκάφος θα είναι αεροσταγός κλεισμένων και οι θέσεις των οδηγών θα καλύπτονται από διαφανές σκέπαστρων. Το σκάφος θα εξέχει από την επιφάνεια της θαλάσσης το πολύ 20 εκατοστά και άλλα 20 εκατοστά θα εξέχει το σκέπαστρον. Η μηχανή της κινήσεώς του θα είναι ηλεκτρική, αφενός για να είναι αθόρυβη και να μην έχει ανάγκη εξατμίσεως καυσαερίων και αφετέρου για να αναπτύσσει πολύ μεγάλη ταχύτητα όμοια με τορπίλης. Όταν θα κινείται με μεγάλη ταχύτητα, θα σκεπάζεται ολόκληρον από το νερό και με τη χρήση καταλλήλων πτερυγίων θα μπορεί να κινείται και ολίγων κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης όπως οι τορπίλες. Το σκάφος, η σεκά στην πλευρά του, θα έχει μία τορπίλη η οποία θα συγκρατείται με δύο αρπάγες, οι οποίες θα ανοίγουν συγχρόνως με την εκτόξευσή της. Επειδή το κόστος της κατασκευής του σκάφους αυτού θα είναι σχετικά πολύ μικρό, θα μπορούν να κατασκευαστούν πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες εν ανάγκη και δεν θα επιτρέπουν σε κανένα εχθρικό στόλο να πλησιάσει στις παράκτιες περιοχές της χώρας μας. Ελπίζουμε οι κυβερνώντες να αντιληφθούν επιτέλους την αξία του προτινόμενου υπερόπλου και να το κατασκευάσουν ή να παραγγείλουν εφόσον υπάρχει ακόμα καιρός.